Άρα στο τι είναι, ποια είναι η αιτία που η ΑΕΚ δεν σκόραρε, εσύ εστιάζεις περισσότερο στην απουσία ενός παίχτη δημιουργικού στο κέντρο. Ναι. Γιατί χθες είδα πάρα πολύ γκρίνια πάλι για το Λιβάη. Τι γκρίνια? Ότι ο Λιβάη δεν είναι ο στην Λιβάη, περιοχή. Κοίταξε, ο Λιβάη τι έκανε. Που να τελειώσει την φάση κτλ. Αναγκάστηκε να παίξει το ρόλο του Τζούμπερ σε πολλές φάσεις και το ρόλο του Πινέδα που δεν ήταν στον άξονα. Γιατί και χθες ο Γκασίνοβιτς δεν ήταν καλός. Ναι. Και δεν, θέλω να το δεν έτρεξε στην πλάτη. Δεν έπαιξε σε παιχνίδι. Δεν έσπασε την μπάλα. Ο Γκαρσία πήγε να το κάνει αυτό το ρόλο για όλους τους άλλους. Για τον Τζούμπερ, για τον Πινέδα που δεν ήταν εκεί, για τον Μάνταλο, για το να κάνει. Γιατί ο Γκαρσία χθες ήταν εκπληκτικός, ήταν τρομερός. Τον φοβόσουνα. Έπαιρνε την μπάλα κάτω από το κέντρο και τον αισθανόσουνα. Περνούσε 2-3. Τάκλιν τον κάναμε, έμενε όρθιος. Από αριστερά έβγαλε σέντρες. Από δεξιά έκανε σέντρες. Δηλαδή πήρε το ρόλο από αυτόν που προανέφερα. Τον Τζούμπερ, τον Πινέδα που θα έπρεπε να παίζει εκεί, τον Μάνταλο, τον Γκασίνοβιτς που δεν το έκανε χθες, τον Ελίασον που δεν το έκανε χθες. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία δείξε διάθεση τρομερή. Αφού δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτοί, έπεσε πιο πολύ κάτω από το κέντρο και έπαιρνε την μπάλα και τους περνούσε όλους. Όχι ρε παιδιά, ο Γκαρσία ήταν σε τρομερή κατάσταση. Απλά δεν είχε έναν παίχτη, εγώ γι' αυτό, δηλαδή προσπαθώ να πω κάτι, όχι για να το ανελέγει, να οδηγήσει. Ούτε ο Τζούμπερ πήρε την μπάλα να οδηγήσει, να μπορέσει να ελευθερωθεί ο Γκαρσία για να τρέξει στον χώρο. Ούτε καλή πάσα είχε σε δεύτερες γραμμές. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Γκαρσία ήταν χθες πάρα πολύ, δηλαδή η διάθεσή του και η μέρα ήταν σε καλή μέρα. Πώς θα τον κρίνω, που δεν βρέθηκε σε φάση, αφού δεν δημιούργησε κανείς. Είχαμε τρεις παίχτες οι οποίοι δεν ξεχωρίσαν. Όχι, δεν ήταν καλοί. Ο Γκασίνοβιτς, ο Ελίασον και ο Τζούμπερ. Όχι, δεν ήταν καλοί. Δεν ξεχωρίσανε. Σε ένα παιχνίδι, για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχει δύο-τρεις οι οποίοι να ξεχωρίσουν. Να κάνουν τη διαφορά. Έτσι είναι. Έτσι είναι, βέβαια. Άμα είναι όλοι τυπικά να παίζουμε, να τη δίνουμε στα δύο μετά, δεν πρέπει και το ταλέντο να το βγάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.